Σύμφωνα με νέα δημοσίευση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνα, λοιπόν, τα πληρώματα ρωσικών επιθετικών αεροσκαφών τύπου SU-25, γνωστά ω βατραχοπόδαρα στο ΝΑΤΟ, εξάσκησαν τι ικανότητέ του έναντι πραγματικών στόχων όταν κατέστρεψαν θέσει Ουκρανών στρατιωτών στη ζώνη του πολέμου. Το Κρεμλίνο δημοσίευσε και σχετικό υλικό από τη δράση του. Όπω ανέφερε συγκεκριμένα η υπηρεσία, οι εκτοξεύσει πυράβλων πραγματοποιήθηκαν από ζεύγια αεροσκαφών σε χαμηλά υψόμετρα. Μετά τη χρήση των όπλων, οι Ρώσοι πιλότοι πραγματοποιήσαν ελιγμού και έπειτα επέστρεψαν στου διαδρόμου προ απογειώσεών του. Εκεί τα επιθετικά αεροσκάφη εξετάστηκαν από του ειδικού του μηχανικού και τεχνικού προσωπικού, οι οποίοι τέλο προετοίμασαν τον αεροπορικό εξοπλισμό και την επόμενη πτήση του. Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο πω τα SG-25 είναι τα αεροπλάνα που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο από κάθε άλλο στον ενεξελίξη πόλεμο στην Ουκρανία. Αναλαμβάνουν τι σημαντικότερε και πιο επικίνδυνε αποστολέ πετώντα λίγο πάνω από το έδαφο για να καταστρέψουν μονάδε και εξοπλισμό του Ουκρανικού στρατού. Προσφέρουν αεροπορική υποστήριξη, καταστρέφοντα τεθωρακισμένα με αντιαρματικά όπλα, ωστόσο είναι αρκετά ευάλωτα έναντι αεροπορικών φορητών πυράβλων εξαιτία του χαμηλού υψομέτρου στο οποίο πετούν. Σε άλλη δημοσίευση τη Βέσδα, Αναφέρεται πω μαχητέ του ρωσικού σχηματισμού Ιβάνοβο των αερομεταφερόμενων δυνάμεων των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων χτύπησαν ένα ουκρανικό μη επανδρομένο εναέριο όχημα τύπου Λελέκα 100 σε απόσταση 3 χιλιόμετρων. Το Κρεμλίνο δημοσίευσε και για αυτή την αποστολή σχετικό υλικό. Όλα ξεκίνησαν όταν, κατά τη διάρκεια των μαχητικών του καθηκόντων, μέλη του σχηματισμού έλαβαν πληροφορίε για ένα μη αντικείμενο που εισήλθε στη ζώνη επιτήρησή του όταν ταυτοποιήθηκε επιτυχώ το ντρόουν, δόθηκε η διαταγή να το καταρρύψουν. Άμεσα η Σβέστα αναφέρει πω η συστοιχία του συστήματο αεράμινα Στρέλα 10 μετακινήθηκε από την περιοχή αναμονή, έλαβε θέση πυρό και αφού κλείδωσε τον στόχο, εκτόξευσε μια ρουκέτα. Το εχθρικό μη επανδρομένο αερόχημα καταστράφηκε με επιτυχία, αναφέρουν οι ρωσικέ αναφορέ, και έτσι οι Ρώσοι μαχητέ άλλαξαν θέσει για να μην δεχθούν τα εχθρικά πυρά πυροβολικού. Η ρωσική υπηρεσία τονίζει πω τα πληρώματα των συστημάτων αεράμινας Στρέλα 10 σαρώνουν τον ουρανό κάθε μέρα 24 ώρε το 24ωρο. Όποιο στόχο δεν ανταποκρίνεται στο αίτημα σύμμαχο ή εχθρό, καταστρέφεται. Κάθε στιγμή, υπό κάθε καιρική συνθήκη, είμαστε πάντα έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε στρατιωτικέ αποστολέ, δήλωσε ο του συστήματο αεράμινας με το ψυχδόνιμο Καρναβάλ. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.